Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, πες, καλημέρα. Πολλά. Να ενημερωθούμε και για τα ζητήματα, παρότι τα ξέρουμε. Και τις ελλείψεις. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ότι το προσωπικό μα αυτά είναι που πρέπει να λυθούν. Ότι οι προσλήψεις ακόμη δεν έχουν γίνει, παρόλο που έχουν προκυρηθεί. Αλλά και εμείς είμαστε ένα εξαρτημένο προσωπικό εδώ και με πήγα μέσα και προσπαθούμε να κάνουμε μια δουλειά η οποία θέλει τουλάχιστον διπλάσια άτομα για να φύγει. Και αυτό το κέντρο υγείας εδώ εξυπηρετεί την περιοχή 24 ώρες 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο και πιστεύω ότι είναι ένα βασικό πυλώνα και πρέπει να υπάρχει. Λοιπόν, εδώ είναι τα ιατρία μας, έχουμε κάποιες ειδικότητες, ορθοπαιδικό, έχουμε χειρουργό, έχουμε οδοντίατρους, οι οποίοι είναι. Οι οδοντίατροι είναι οι τρεις. Ορθοπαιδικός, δύο, έναν επικουρικό και έναν γνωρίμο. Επικουρικός, γενικός γιατρός, 10 χρόνια επικουρικός. Γράψαμε επικουρική. Ναι. Και δυστυχώς είναι και το πρόβλημα της μετακίνησης εδώ, γιατί περισσότεροι είμαστε από την Αθήνα. Δεν καταλαβαίνετε, είναι έξοδο μετακίνησης, είναι κατηγορία η διαδρομή. Και γι' αυτό πιθανόν είναι και που δεν έρχονται και πάρα πολύ παρετούνται. Όταν, ναι, σαν, όταν έχουν περισσότερα έξοδα τη μετακίνηση, ναι, αυτά πρέπει να καλύπτονται από το κράτος κανονικά. Αυτή είναι η άποψη δική μας. Εγώ το λέω και το λέω και δημόσια. Και αυτό θα παλέψουμε. Δηλαδή και γι' αυτό ήρθαμε για να αναδείξουμε ελλείψεις, προβλήματα που υπάρχουν. Την τεράστια προσπάθεια που κάνετε εσείς εδώ, αλλά δεν φτάνει το χειροκρότημα. Όχι, όλοι να σας χειροκροτάμε, αλλά τελικά να μην παίρνετε μέτρα, γιατί το κράτος και αυτοί που κυβερνούν είναι αυτοί που νομοθετούν και παίρνουν μέτρα για να κάνουν προσλήψεις μόνιμου, προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, να καλύπτονται όλες οι ειδικότητες, να γίνεται συντήρηση των κτηρίων, να υπάρχει τεχνικός εξοπλισμός κατάλληλος εκεί που υπάρχουν ελλείψεις. Και επειδή εδώ το κέντρο υγείας καλύπτει μια τεράστια γεωγραφική. Είναι και το πιο απομακρυσμένο. Δηλαδή και μόνο που ερχόμασταν και βλέπαμε, λέει, για φαντάζομαι ένας άνθρωπος να μένει και να δουλεύει εδώ, τι τραβάει για να έρχεται να δουλέψει και να επιτελέσει το λειτουργήμα του. Γιατί είναι λειτουργήμα η ιατρική, δεν είναι. Σώζει ζωές. Από το κέντρο υγείας να κάνει και πρωτοπάθεια, φροντίδα, δηλαδή να κάνει κάποια δράση στην κοινότητα, να υπάρχουν κάποιες δράσεις πρόληψης νοσημάτων κτλ. Θέλει προσωπικό. Και το μικροβιολογικό θέλει προσωπικό και το κοινωνικό. Μα το κύριο είναι το προσωπικό, δεν μπορεί. Και ο άλλος δεν μπορεί να εξαντλείται. Για να έχει πλήρη λειτουργία σε ένα κέντρο υγείας να καλύπτει όλες τις ανάγκες, πρέπει να μπορεί να καλύπτονται οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Πόσο θα δουλέψει ο άλλος, μπορεί να δουλέψει 24 ώρες συνεπόμενες ή 12 ώρες. Το ξέρω, μα αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο, τον 21ο αιώνα είμαστε τώρα, δεν είμαστε πριν δύο αιώνες. Θα πάμε για το εργατικό κέντρο. Ναι, ναι, ναι. Να πάμε, στηρίζει το εργατικό κέντρο. Όσο μπορεί, στηρίζει. Έχουν κάνει παρεμβάσεις, έχουν αυτές οι αιτήματα, τα έχουμε πάρει εμείς, τα έχουμε φροντίσει και στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι αυτοί που παίρνουν το άλλο του διάλογου. Για αυτού που έχουν την πλειοψηφία του στην Βουλή. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει και ο λαός να αποφασίσει αν θέλει να έχει δύναμη και αν πρέπει να δυναμώσει μέσα στην Βουλή.